Συνεχίζεται η ένταση κατά μήκος του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές του Εύρου. Σήμερα, μία ημέρα μετά την επίσκεψη στην περιοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδα ατόμων εκτόξευσε πέτρες, αντικείμενα και χημικά προς τις ελληνικές δυνάμεις. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 1 στην Ορεστιάδα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένταση. Βλέπουμε τους αστυνομικούς που είναι παραταγμένοι μπροστά από το φράχτη και ακριβώς από πίσω μερίδα συγκεντρωμένων που θέλουν να περάσουν προς τα ελληνικά σύνορα. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται περίτρανα ο ρόλος της Τουρκίας στα όσα συμβαίνουν στον Εύρο. Όπως φαίνεται, η τουρκική αστυνομία που βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη των 40 μέτρων από τα σύνορα ρίχνει χημικά προς την ελληνική πλευρά. Η Τουρκία, αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητής. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αυστηροποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων μας στην ξηρά και τη θάλασσα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συνολικά από τις 6 το πρωί του περασμένου Σαββάτου και έως τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, αποτράπηκε η είσοδος στη χώρα συνολικά σε 26.532 άτομα, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 218 άτομα, στην πλειοψηφία τους από το Αφγανιστάν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διέψευσε πληροφορίες για πυρά από Έλληνες στα σύνορα. Η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμη μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασαν σήμερα, με δίθεν τραυματίες από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Τουρκίας, όπως αυτές απορρέουν από την κοινή δήλωσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.